το έκανα. Τώρα που θα έχω σταθερό έδαφος, θα φοβηθώ να κάνω πίσω και να μην σπάσουμε το απόστημα που βαραίνει την πολιτική ζωή του τόπου εδώ και δεκαετίες. Όχι, κύριε Δαλαμάκα, δεν πρόκειται. Ζητώ την ψήφο του ελληνικού λαού, την τρίτη και φαρμακερή, γιατί μέσα σε 7 μήνες ζήτησαμε την ψήφο 25 του Γενάρη. Πάει, έχετε πάει καλά σε όλες τις... Τώρα είναι η τρίτη και καλύτερη, για να βάλουμε μια και έξω τέλος σε αυτό το παρελθόν που μας βαραίνει. Να ξεμπερδέψουμε με όλο αυτό το σύστημα που κρατάει όμηρο την πολιτική ζωή του τόπου. Εγώ πιστεύω ότι θα ανασάνει και η πολιτική ζωή συνολικά, κύριε Δαλαμάκη. Και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις. Όταν πάμε σε θεσμικές τομές κάθαρσης, σε θεσμικές τομές ανάσας, να μπορέσουμε να βάλουμε κανόνες στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να ανασάνει, να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη, να πληρώσουν αυτοί που φοροδιαφεύγουν, που δεν πληρώνανε.